ζημιωμένο, μπορώ να πω. Να θυμίσω ότι όταν η ομάδα πήγε στο 44, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο χρωστούσε τότε από τα ποσοστά χρωστούσε η ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη, μπήκαν όλα αυτά στο άρθρο 44 και χάθηκαν από την πλευρά μας. Δηλαδή, στην ουσία, το κάναμε για να στηριχτεί η ΠΑΕ. Το ίδιο χρειαστεί θα κάνουμε και τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι να λένε στηρίζαμε τον Τάδε ή τον Δίνα. Δεν στηρίζαμε τον Τάδε ή τον Δίνα, στηρίζουμε τον Άρη. Και με αυτόν τον γνώμονα λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ο Ερασιτέχνης και έτσι θα συνεχίσει. Είτε αυτό αφορά την ΠΑΕ, είτε αφορά την ΚΑΕ Άρης. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε τις θέσεις και το νέο μελό του Διοικητικού Συμβουλίου. Εύχομαι καλή επιτυχία και να λυθούν τα προβλήματα που καλαρίζουν την ομάδα. Ευχαριστώ.